λεγόμενο voucher, δηλαδή τη δυνατότητα να πάμε σε δομή είτε ιδιωτικού είτε δημόσιου παιδικού σταθμού. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Θόδωρο Κοντζόπουλο, είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΤΑ, της ελληνικής εταιρείας ΑΝΑ, τοπικής ανάπτυξης και αυτοδιοίκησης. Ζητώ συγγνώμη, καλημέρα κύριε Κοντζόπουλο. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, αρχίζει σήμερα η πρόσκληση ενδιαφέροντος στις 12 η ώρα. Ναι. Ακριβώς. Αρχίζουμε σήμερα δύο μήνες πριν σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Να θυμίσω ότι πέρυσι και πρόπερσι, τέλη Αυγούστου, βγάλαμε τα αποτελέσματα. Φέτος θα τελειώσουμε νωρίς, 5 Ιουλίου, γιατί αρχίζουμε νωρίς. Να πάμε να δούμε κάποιες χρηστικές πληροφορίες για τους τηλεθεατές και τους πολίτες. Πρώτον, αρχίζει σήμερα και ολοκληρώνεται μέχρι τις 9 Ιουνίου. Μέχρι 9 Ιουνίου, λοιπόν, ηλεκτρονικά οι υποψήφιες μητέρες θα πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους. Και μετά, αφού την υποβάλουν, να στείλουν τα έγγραφα που πρέπει να στείλουν, ταχυδρομικά στην ΕΤΑ. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέχρι τις 9 έκτου στις 12 η ώρα το βράδυ και μέχρι την ίδια ημερομηνία πρέπει να έχουν στείλει οι μητέρες την αίτηση εκτυπωμένη και τα απαιτούμενα. Για τους πατεράδες δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Τώρα για πόσα παιδιά. Ορίστε, δεν άκουσα. Μόνο οι μητέρες έχουν τη μόνο δυνατότητα. Μόνο οι μητέρες έχουν, έτσι όπως το είπατε. Ναι, είναι για μητέρες. Είναι για. Ναι, ναι, μόνο οι μητέρες είναι. Ο πατέρας δηλαδή εδώ δεν. Παρεκτός αν είναι. Παρεκτός αν είναι χωρισμένο το ζευγάρι και έχει πάρει την επιτροπία ο πατέρας ή αν είναι χείρος και έχει την ευθύνη του παιδιού, τότε έχει δικαίωμα να βάζει, να καταθέσει αίτηση. Εξαιρούνται οι μητέρες οι οποίες εργάζονται στο δημόσιο. Ναι, αυτό το πρόγραμμα αφορά τον ιδιωτικό τομέα. Τις εργαζόμενες ή με μισθωτή σχέση εργασίας ή αυτοαπασχολούμενες στον ιδιωτικό τομέα και τις άνεργες που είναι βέβαια γραμμένες σε πρόγραμμα ΟΕΔ. Για πόσα παιδιά μιλάμε φέτος, κύριε Κοντζόπουλε, δηλαδή τα οποία θα έχουν την ωφέλεια του προγράμματος? Υπολογίζουμε να υπερβούμε τις 100.000. Να θυμίσω ότι πέρσι ήταν 92.000. Φέτος αυξήθηκε το ποσό από 193 εκατομμύρια πήρε 205. Επομένως τα 92.000 παιδιά θα υπερβούν τα 100, μπορεί να πάνε και 105 και 110. Υπάρχουν κάποια εισοδηματικά κριτήρια να τα αναφέρουμε? Ναι, τα εισοδηματικά κριτήρια είναι: έχουμε οικογενειακό εισόδημα 27.000 ευρώ και δύο παιδιά, 30.000 ευρώ τρία παιδιά, 33.000 ευρώ τέσσερα παιδιά και 36.000 ευρώ και πάνω από τέσσερα παιδιά. Μέχρι εκεί πάμε. Ωραία. Οι ημερομηνίες είναι τώρα, είπαμε, η καταληκτική ημερομηνία είναι η 9η του Ιουνίου μέχρι τις 12 η ώρα για να υποβάλουμε την αίτηση και μετά ποια είναι η διαδικασία? Η διαδικασία θα γίνει διαλογή των αιτήσεων μετά. Θα βγουν τα αποτελέσματα γύρω στις 26 με 27 Ιουνίου. Θα υπάρχει δυνατότητα να υποβληθούν ενστάσεις για 3-4 μέρες και τα οριστικά αποτελέσματα θα βγουν 4 Ιουλίου περίπου. Στην αίτηση αναφέρεται μέσα στη σελίδα της ΕΤΑ ότι μπορούμε να δηλώσουμε δομές, ναι, όπου θέλουμε να πάρουμε το voucher. Να σας το εξηγήσω αυτό. Όποιος πάρει το voucher 4 Ιουλίου θα μπορεί να γράψει το παιδί του όπου θέλει, σε όποιον ιδιωτικό ή δημοτικό σταθμό θέλει. Αρκεί βέβαια αυτός ο σταθμός να έχει δηλώσει συμμετοχή στο πρόγραμμα και να έχει τις απαιτούμενες από τον νόμο προδιαγραφές. Για να βοηθήσουμε όμως εμείς τις μητέρες, έχουμε ζητήσει από τις δομές να μας δηλώσουν ποιες δομές θέλουν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα. Έχουμε αναρτήσει λοιπόν τον κατάλογο των δομών για να βοηθηθούν οι μητέρες να προσανατολιστούν καλύτερα. Προσοχή όμως, διότι υπάρχουν και δομές που δεν έχουν δηλώσει, αλλά που μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Δεν είναι αυτός ο κατάλογος εξαντλητικός. Αν κάποιος γονιός βρει ένα παιδικό σταθμό, δεχθεί το παιδί του, μπορεί να πάει να γράψει το παιδί του εκεί. Άρα λοιπόν έχουν πλήρη ελευθερία κινήσεων οι μητέρες. Είναι σημαντικό ότι τη φετινή χρονιά, το προαναφέρατε κι εσείς, είναι αρκετά νωρίτερα γνωρίζουν οι γονείς, οι μητέρες, αν έχουν πάρει το βάουτσερ, διότι πέρυσι φέρει πίν. Ήταν τέλη Αυγούστου. Τέλη Αυγούστου τελείωσε αυτή η διαδικασία. Ακριβώς το κάναμε νωρίς, να βοηθήσουμε κυρίως τις μητέρες ωφελούμενες να έχουν μεγαλύτερο διάστημα να μπορούν να βρουν το σταθμό και βέβαια τους παιδικούς σταθμούς να κάνουν καλύτερα τον προγραμματισμό τους. Οι εγγραφές τυπικά θα γίνουν 1η Σεπτεμβρίου με 15 Σεπτεμβρίου. Βέβαια, το ουσιαστικό είναι να έχει βρει κανείς μία θέση, ένα σταθμό από το 4 Ιουλίου μέχρι 1η Σεπτεμβρίου. Να πούμε λίγο για ποια παιδιά, για ποιες κατηγορίες μάλλον ωφελουμένων. Το πρόγραμμα αυτό αφορά τα βρέφη από 2 μηνών έως 2,5 ετών, τα προνήπια από 2,5 ετών έως 5 ετών, τα άτομα με ειδικές ανάγκες
και τα ΚΔΑΠ, τα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών που αφορούν τα παιδιά που είναι στο δημοτικό, στην ηλικία δηλαδή από 6 έως 12 ετών. Φέτος έχουμε μία αύξηση του κονδυλίου σε σύγκριση με την περασμένη χρονιά. Μία αύξηση του κονδυλίου από 193 εκατομμύρια θα πάει 205. Είναι σημαντικό να πούμε ότι φαίνεται πως η ελληνική πολιτεία κατανόησε το αξιόλογο και την αξιοπιστία αυτού του προγράμματος. Μάλιστα. Διότι υπάρχουν και ευρωπαϊκοί πόροι. Το πρόγραμμα ξεκίνησε με αμιγώς ευρωπαϊκούς πόρους και όσο περνάνε τα χρόνια οι ευρωπαϊκοί πόροι μειώνονται. Σε 3 χρόνια θα έχουν εξαφανιστεί. Επομένως το ελληνικό κράτος πρέπει να επομιστεί το σύνολο της δαπάνης για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς. Από τις εξαγγελίες που ακούσαμε, φαίνεται ότι η ελληνική πολιτεία είναι διατεθειμένη να αυξήσει αυτό το κονδύλι και τέθη ένας στόχος από την κυβέρνηση μέχρι το 2020-2021 να πάρουμε 120.000 παιδιά, που είναι ασφιλόδοξος στόχος, σημαίνει πρέπει να αυξηθούν σοβαρά τα χρήματα. Πάντως να πω εδώ ότι τα τελευταία χρόνια έχουν δεκαπλασιαστεί οι πόροι, οι εθνικοί πόροι. Ήταν 12 εκατομμύρια το 2014 οι εθνικοί πόροι και φέτος είναι 133 εκατομμύρια, γιατί επαναλαμβάνω μειώνονται οι ευρωπαϊκοί πόροι. Μάλιστα. Οι ιδιωτικές δομές που... Βεβαίως. Τίποτα, Ηλία. Ήθελα να πω το εξής ως κλείνοντας. Δεν ξέρω βεβαίως αν κάτι άλλο θέλεις να προσθέσεις εσύ. Ότι το ζητούμενο δεν είναι μόνο να υπάρχουν οι πόροι. Το ζητούμενο, γιατί το είχαμε πει και τις άλλες φορές, να υπάρχουν και οι δομές. Διότι το να έχω εγώ ένα βάουτσερ ως γονιός στο χέρι μου και να μην έχω που να πάω όμως το παιδί, γιατί δεν υπάρχει αντίστοιχη δομή, δωροάδωρο θεωρείται. Λέτε όμως ότι έχουμε προβλέψει να υπάρχουν αυτές οι δομές. Αυτό είναι το σημαντικό από όλα. Πολύ καλά το κάνετε αυτή την παρατήρηση, γιατί πέρσι δημιουργήθηκε ένα στόχο. Τεράστιο πρόβλημα πέρσι. 28.000 παιδιά εκτός. Ναι, όμως να διευκρινίσουμε εδώ ότι αυτό δεν οφειλόταν μόνο ή κυρίως στην έλλειψη χρημάτων, στην έλλειψη θέσεων. Αυτό δεν είπα και εγώ, ότι δεν αρκεί μόνο να υπάρχουν τα χρήματα τα οποία εσείς τα έχετε εξασφαλίσει και ως γονιός εγώ να έχω στα χέρια μου ένα βάουτσερ. Το θέμα είναι να ξέρω ότι υπάρχει και χώρος να πάει το παιδί μου. Διότι αν το έχω το βάουτσερ, αλλά δεν υπάρχει αντίστοιχη δομή. Γι' αυτό και είναι σημαντικό. Γι' αυτό είναι σημαντικό ότι εξαγγέλθηκε ένα πρόγραμμα αναγέρσεως 1.800 παιδικών σταθμών. Αυτό αφορά και τον ιδιωτικό τομέα και το δημόσιο, προκειμένου να μπορούν τα 120.000 παιδιά να βρουν θέση. Γιατί αλλιώς η εξαγγελία αυτή είναι δώρον άδωρον, εάν δεν κατασκευαστούν σαφές. Άμεσα. Σαφές. Πρέπει να αρχίσουν από φέτος, να το πω έτσι, κατασκευή βρεφονηπιακών σταθμών. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας μέρα. Σας καλημερίζουμε. Να είστε καλά. Και εγώ ευχαριστώ.